Με τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή να χάνεται, έπειτα από 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, η οικογένεια του 31χρονου που ζούσε στη Σιτία ενημερώθηκε σήμερα από τους θεράποντες ιατρούς πως είναι κλινικά νεκρός και πως κάθε ελπίδα έχει εξανεμιστεί. Η είδηση σκόρπισε θλίψη κυρίως για την τραγική κατάληξη που είχε ένας καυγάς που όπως περιγράφεται ήταν καν χωρίς αφορμή. Τι να πω, η θλίψη είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να πω. Ήταν ένα γεγονός που συντάραξε όχι μόνο εμένα, όλη την κοινωνία της Σιτίας. Ο Μανώλης ήταν πολύ αγαπητό παιδί, πολύ ήσυχο, τον αγαπούσε όλος ο κόσμος και πραγματικά όλοι είμαστε σοκαρισμένοι από αυτό το πράγμα. Ο εργοδότης του 31χρονου Αριόλα από την Αλβανία που ζούσε στη Σιτία και τον φώναζαν Μανώλη, τον περιγράφει ως ένα αγαπητό και καλοπροαίρετο άνθρωπο. Είχε έρθει από την Αλβανία μικρό παιδί και στη Σιτία είχε χτίσει τη ζωή του. Είχε φτιάξει τη δική του οικογένεια και είχε ένα αγοράκι 5 ετών που ακόμη δεν γνωρίζει ότι ο πατέρας του δεν τα κατάφερε. Επειδή το είδα και έπεσε μπροστά στο μαγαζί μου, δεν έχει μάθει ακόμα κάτι, δεν του το έχουν πει. Και πραγματικά σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν κάποια βοήθεια από το κράτος, κάποια στήριξη, κάποια ψυχολογική στήριξη. Σοκαρισμένη από το περιστατικό η κοινωνία της Σιτίας, ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από μια αντιπαράθεση στις 11 περίπου το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα, για ασήμαντο λόγο ανάμεσα στον 31χρονο και τον 17χρονο, ο οποίος ζει στην Αθήνα και βρισκόταν στη Σιτία για την εορταστική περίοδο με την οικογένειά του. Ο διαπληκτισμός τους οδήγησε το 17χρονο να σπρώξει τον άτυχο Μανώλη, ο οποίος πέφτοντας χτύπησε στο κεφάλι. Το δυστύχημα είναι ότι δεν υπήρχε κάποια αφορμή, δηλαδή πραγματικά. Και ότι ήταν και η άτυχη στιγμή που συνέβη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ίσως σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν είχε πέσει ο Μάνος κάτω, Σωστά. Να μην μιλούσαμε τώρα και να μην είχε συμβεί όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Η κατάστασή του από την πρώτη στιγμή είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη και για το λόγο αυτό είχε μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, όταν ήρθαν, επειδή μίλησα με τους γιατρούς, όταν ήρθε ήδη. Όταν ήρθε στο πανεπιστημιακό, το κεφάλι του ήταν ήδη μέσα διαλυμένο. Ο εγκέφαλός του είχε ήδη διαλυθεί. Μετά τη δραματική εξέλιξη που είχε η υπόθεση, ο 17χρονος που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αντιμετωπίζει την κατηγορία για σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, θα κληθεί όμως εκ νέου να απολογηθεί και να διερευνηθούν οι προθέσεις του σε σχέση όχι πλέον με μια βαριά σωματική βλάβη, αλλά το θάνατο του 31χρονου. Ο ανακριτής θα καλέσει υποχρεωτικά τον ανήλικο, θα του αποδώσει τη νέα κατηγορία, τη βαρύτερη, και θα τον καλέσει για να απολογηθεί επ' αυτής. Επομένως, στην πρόοδο της διαδικασίας, όταν θα παραπεμφθεί εκείνος στο δικαστήριο, θα αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, όπως ακριβώς θα έχει διατυπωθεί. Πάντως, το αδίκημα του 17χρονου, που είναι ανήλικος, αλλά έχει συμπληρώσει το 15ο έτος ζωής, θεμελιώνει λόγω της βιαιότητας της πράξης τόσο την προσωρινή κράτηση σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων, όσο και την επιβολή ποινής φυλάκισης. Οι πράξεις αυτές, όταν ενέχουν στοιχεία βίας, είναι οι μόνες για τις οποίες επιτρέπεται και η προσωρινή κράτηση στο στάδιο της ανακρίσεως, αλλά και αργότερα από το δικαστήριο το οποίο θα κρίνει το δικαστήριο, ο περιορισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων. Στο άκουσμα πως οι ελπίδες εξανεμίστηκαν και η μάχη για τη ζωή του χάθηκε, η οικογένεια παρά τον πόνο συνένεσε στη δωρεά οργάνων προκειμένου μέσα από το θάνατό του να χαρίσει ζωή.